Γιατί τόση ένταση στη χτεσινή πορεία και τι ποιο ήταν τα βασικά αιτήματα, βέβαια, προβλήματα. Γιατί καλούμαστε να ζήσουμε με 9 ευρώ τη μέρα? Είναι πολύ απλό. Καλούμαστε να ζήσουμε με 9 ευρώ την ημέρα. Εάν αυτό δεν μπορεί να προκαλέσει ένταση σε έναν εργαζόμενο που εδώ και χρόνια σήκωσε στην πλάτη του μαζί με τους συναδέλφους του τα 120 δισεκατομμύρια που πανηγύριζε η κυβέρνηση η τωρινή και η προηγούμενη, να, και οι ξενοδόχοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, τι άλλο δηλαδή μπορεί να κάνει έναν εργαζόμενο να αγανακτήσει και να αντιδράσει? Μιλάτε και να σας για πω το και εποχικό κάτι, επίδομα, σωστά. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Τι εννοείτε ακριβώς? Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Αυτή η αντίδραση ήταν, αυτή η αντίδραση η χθεσινή, ναι, δεν ήταν ακόμα αυτό που μπορεί να δείξει ο κλάδος του τουρισμού. Ξέρετε τι συμβαίνει όμως, ο τουρισμός θα ξεκινήσει. Οι αφήξεις θα ξεκινήσουν, κάποια ξενοδοχεία θα ανοίξουν, δηλαδή θα λειτουργήσει μια οικονομία. Εμείς κρατάμε μικρό καλάθι γι' αυτό. Α. Ότι θα ξεκινήσει και τι θα ξεκινήσει. Γιατί ήδη ξεκίνησαν οι απολύσεις και μάλιστα μαζικές. Εδώ στο κέντρο της Αθήνας, από γνωστό ξενοδοχείο. Και με γνωστή πολυεθνική εταιρεία franchise. 18 άτομα απολύθηκαν από την πρώτη μέρα που τέλειωσε η αναστολή. Και ο κύριος Βρούτσης συνεχίζει και λέει ότι διασφαλίζει τη θέση εργασίας. Και μάλιστα δεν έρχεται να συναντηθεί και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Στην προηγούμενη κινητοποίηση, με εντολή της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν έχει σκοπό να ακούσει τα αιτήματα, ρίξαν και χημικά. Κύριε Μαρκόπουλε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, πέστε μας το παράδειγμα για να πάμε στον κύριο Μαρκόπουλε. Μια επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά, ένα ξενοδοχείο που μέχρι σήμερα απασχολούσε 200 εργαζόμενους, θα μπορούσε να πληρώσει μέχρι 933.000 ευρώ μισθούς και ασφαλιστικές φορές. Να. Σήμερα με τα μέτρα της κυβέρνησης θα πληρώσει γύρω στο 49% λιγότερα. Ναι, ένας εργαζόμενος που είχε μεικτό μισθό 900 ευρώ εποχικός. Ναι. Θα καλεστεί αυτή τη στιγμή για 4 μήνες, ενώ θα έπαιρνε γύρω στα 4.200 ευρώ για 4 μήνες δουλειάς και ταμείο ενεργείας. Θα έπαιρνε 4.200 ευρώ. Τώρα θα πάρει 1.500-1.200, δηλαδή 9 ευρώ την ημέρα για όλη τη χρονιά. Μάλιστα. Αυτό είναι το μέγεθος της διαφοράς μας. Δώσαμε ένα νέο ραντεβού στον κύριο Βρούτση, μπας και εμφανιστεί. Ναι. Στις 10 του Ιούνιου, λοιπόν, στις 12. Συζητάει ο κύριος Βρούτσης, αλήθεια. Δεν συζητάει τίποτα με τους εργαζόμενους, μόνο με τους ξενοδόχους συζητάει. Στις 12 του μήνα, στο Υπουργείο Εργασίας, στις 10 του μήνα, στις 12 η ώρα, στο Υπουργείο Εργασίας, οργανώνουμε πανελλαδική κινητοποίηση. Α. Πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στον τουρισμό. Θα είμαστε λοιπόν εκεί απ' έξω. Μάλιστα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην φύγει από την πίσω πόρτα, για να προβάλλουμε τα αιτήματα, να διασφαλιστούν τα εισοδήματα, εντάξει, των εργαζομένων. Δεν νομίζω ότι έφυγε από την πίσω πόρτα, εντάξει, μην λέμε τώρα. Νομίζω από την πίσω πόρτα, κύριο... από την πίσω πόρτα είναι γνωστό. Νομίζω αυτό. Να διασφαλιστεί τον το εισόδημα των εργαζομένων με ευθύνη του κράτους. Κύριε Μαρκόπουλε, να πληρώσουν και οι εργοδότες. Εντάξει, α πούμε ότι χρόνο. Το κράτος βοηθάει με τα 500. Οι εργοδότες τι δώσανε? Να πληρώσουν οι εργοδότες το υπόλοιπο όλο, το 100%. Να μπουν οι άνθρωποι στο Ταμείο Ενεργείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να μην πληρώνουν ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, εφορία, τράπεζες αυτό το διάστημα. Γιατί δηλαδή δεν πληρώνουν οι εργοδότες? Και θα πληρώσουμε εμείς. Με 500 ευρώ, ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο. Ποιος θα τα δώσει αυτά? Ευχαριστώ θερμά. Κουλτούρα πληρωμών χωρίς λεφτά δεν γίνεται.